Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης με κοινικό τρόπο αποκάλυψε την πραγματική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας για τη μεσαία τάξη και το σχέδιό του για τη μεγαλύτερη αναδιανομή περιουσίας μέσω πληστηριασμών πρώτης κατοικίας προκειμένου να εξοικονομήσουν υπερκέρδη τα φαντς. Δήλωσε ότι θέλει να τιμωρήσει και να τσακίσει όσους κρύφτηκαν πίσω από τον νόμο Κατσέλη και έσωσαν την πρώτη κατοικία τους, χαρακτηρίζοντάς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ποιος? Ο Πρωθυπουργό που το κόμμα του χρωστά 400 εκατομμύρια στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα. Και χαρακτήρισε συνταγματικό παραλογισμό την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την προστασία τη πρώτη κατοικίας που έχει έτοιμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο, ο Πρωθυπουργό που έχει περάσει δεκάδε ποινικοί για απευθεία αναθέσει και κλειστού διαγωνισμού στην περίοδο τη πανδημία. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκη μα έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Δίλερ και εκπρόσωπο των φαντ που κινδυνολογεί για λογαριασμό του. Ακόμη και για την έκπτωση των εγγυήσεων του δημοσίου που ο ίδιο αποφάσισε, μα απείλησε. Και φυσικά έκανε πω δεν γνωρίζει για το τσουνάμι των πληστηριασμών πρώτη κατοικία που έχει ήδη ξεκινήσει μετά την απόφασή του να άρει κάθε προστασία. Τόσο προκλητικό όσο η εικόνα που πριν από μία εβδομάδα συγκλώνησε την Ελλάδα με τον 80χρονο ανάπηρο στη Χαλκιδική που κοιμάται ακόμα έξω από το σπίτι του. Αυτό όμω είναι το σχέδιο Μητσοτάκη: Να γονατίσει τη μεσαία τάξη για να κερδίσουν οι φίλοι του. Αλλά η Κυριακή είναι κοντά.